θέλοντας να σώσουν τη δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και να δώσουν όθηση στις αβέβαιες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ταλιμπάν και κυβέρνησης, διεθνείς δωρητές δεσμεύτηκαν να κατευθύνουν ποσά δισεκατομμυρίων σε μια νέα χρηματοδότηση προς το Αφγανιστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε και πάλι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας τόσο για μακροχρόνιες χρηματοδοτήσεις όσο και για επίγουσες ανάγκες. Ένα κονδύλιο ωστόσο που δίνεται υπό όρους. I am pleased that for the first time the international community. Είμαι ικανοποιημένος για το γεγονός ότι για πρώτη φορά η διεθνής κοινότητα κινήθηκε ενιαία για μια άμεση, μόνιμη και συνολική κατάπαυση του πυρός. Αυτό, μαζί με τον πλήρη σεβασμό για το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο, είναι που επιθυμεί και αξίζει ο αφγανικός λαός. Όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι και όλοι οι δωρητές τόνισαν πως οι δωρεές σε χρήμα και υλικό δίνονται υπό την αίρεση των προσπαθειών των ίδιων των Αφγανών. Ακόμη και την ώρα της συνδιάσκεψης στη Γενέβη, στην πόλη Μπαμιάν του κεντρικού Αφγανιστάν, βόμβα τοποθετημένη στην άκρη του δρόμου σκότωσε τουλάχιστον 13 πολίτες και έναν τροχονόμο και τραυμάτισε άλλους 45 ανθρώπους.